τελευταία αποδείχτηκε η διαδρομή με τη μηχανή για 53χρονο άνδρα στον Κρουσόνα. Μέσα στο χωριό, σε δρόμο χαμηλής ταχύτητας, που μοιάζει εκ πρώτης όψεως ακίνδυνος, κόπηκε βία η ζωή του μοτοσυκλετιστή μετά από φωνική σύγκρουση. Η μοίρα είναι μοίρα. Εδώ να μην τυχαίνουν αυτά τα προβλήματα. Καταλάβατε. Γιατί είναι τώρα αυτός ο άνθρωπος, από 50-54 χρονών νομίζω είναι, να φύγει. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Κρουσόνα και συγκεκριμένα κοντά στο Ηρώ. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 53χρονος, με τους κατοίκους να πετάγονται από τα σπίτια τους μετά τη σφοδρή σύγκρουση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο μοτοσυκλετιστής σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα. Μόνο με πήγαινε ο σταυρός στον δρόμο. Πήγαινε ο άλλος από κάτω, γιατί το αμάξι είχε το μηχανάκι σαν με το πτυχί, σαν άταν, δηλαδή πλάγιο με το πτυχί. Ακούσαμε ότι ένα μηχανάκι εκατέβαινε και ένα αυτοκίνητο έβγαινε εκεί στο μνημείο των Ηρώων και γίνηκε η ιστορία που γίνηκε. Νεκρός ο οδηγός της μηχανής. Νεκρός ο οδηγός. Από το χωριό. Γίνησε ο Κουσανιώτης, ντόπιος. Πώς δεν το γνωρίζαμε. Όχι, το γνωρίζαμε. Μια κοινωνία είμαστε μικροί εδώ πέρα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Τώρα το ποιος φταίει ή όχι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα τα πει η τροχέα. Θα δει το συμβάν να το καταγράψει. Το χτύπημα στο κεφάλι αποδείχθηκε σοβαρό για τον 53χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα που έφυγε από τη ζωή πρόωρα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο 53χρονος Γιάννης σκοτώθηκε στο χωριό όπου έζησε τη ζωή του και μάλιστα σε δρόμο που διέσχιζε συχνά και τίποτα δεν προμήνει τη μοιραία κατάληξη. Δύο αδέρφια είναι, ο ένας είναι παντρεμένος με οικογένεια, αυτός ήταν ελεύθερος. Κάτω παραπάνω είναι μια εκκλησία Αγίου Γεώργιου, δίπλα είναι το σπίτι του, καθόταν τον πατέρα του, ήρημος άνθρωπος. Η τύχη είναι το ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Αυτό έτσι πιστεύω. Όμως συγκλονισμένο το χωριό. Όλο το χωριό. Όλο το χωριό είμαστε συγκλονισμένοι. Όλοι. Γιατί είναι καλό το παιδί. Καλό παιδί. Αλλά έγινε τα τύχημα που έγινε. Τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων αυξάνονται σχεδόν καθημερινά στο νησί μας. Ένας θρήνος δίχως τέλος για ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να ζήσουν τη ζωή τους και όνειρα που χάθηκαν στην άσφαλτο.